Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καμπανάκι κινδύνου για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα χτυπούν οι ειδικοί, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα τα κρούσματα διπλασιάστηκαν, ενώ οι εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, αυξήθηκαν κατά 60%. Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν σύντομα τα ημερήσια κρούσματα να ξεπεράσουν τις 10.000, με το έκτο κύμα της πανδημίας, όπως λένε, να είναι πρώτων απειλών. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Αθεμιστοκλέους δήλωσε: «Υπάρχει αύξηση στα κρούσματα του κορονοϊού, όμως δεν μας ανησυχεί. Αξιόπιστος δείκτης είναι η επίεση στο εσύ και όχι ο αριθμός των κρούσματων. Είμαστε στο μέσο όρο θανάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κρούσματα». Σημείωσε ότι τα πραγματικά κρούσματα είναι πολλά παραπάνω. Δεν γίνονται όσα τεστ θα μπορούσαν να γίνουν, καθώς σε αυτά προχωρούν κυρίως εκείνοι που έχουν συμπτώματα. Ωστόσο, σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης νοσηλεύονται 61 ασθενείς, ενώ 4 ημέρες πριν νοσηλεύονταν 38. Οι 55 από αυτούς είναι σε κλινικές COVID και 6 σε ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 3 είναι διασωληνωμένοι. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν κεντρικά σημεία σε όλη την Κρήτη, όπου κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΗ πραγματοποιούν δωρεάν rapid test. Σε κατάσταση εγρήγορσης βρίσκονται φορείς και επιχειρήσεις του χώρου της ενέργειας, ύστερα από την ενημέρωση ότι από σήμερα, Τρίτη 21 Ιουνίου και έως 27 του μήνα, θα διακοπούν οι ροές φυσικού αερίου από την ρωσική Γκασπρόμ προς την Ελλάδα. Πληροφορίες από την ενεργειακή αγορά αναφέρουν ότι η διακοπή δεν είναι ευνίδια, αλλά υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση και χρονικό περιθώριο για να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της χώρας με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Δεδομένου ωστόσο ότι η Γκασπρόμ έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε μείωση της ροής ή σε πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας ευρωπαϊκών χωρών ύστερα από την εισβολή στην Ουκρανία, δημιουργείται εύλογη ανησυχία. Ενισχυμένη και διευρυμένη σε περισσότερες κατηγορίες θα είναι η επιδότηση των καυσίμων για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο, είπε από το Υπουργικό Συμβούλιο Πρωθυπουργός. Στα 80 ευρώ για τα αυτοκίνητα και στα 60 ευρώ ανεβαίνει από τα 35 για τις μοτοσυκλέτες. Στα νησιά η επιδότηση θα είναι 100 ευρώ και για τα αυτοκίνητα και 70 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες. Αρχές Αυγούστου αναμένεται και η επιστροφή του φόρου για το αγροτικό πετρέλαιο, ενώ παρατείνεται, αλλά με το ίδιο ποσό, η οριζόντια επιδότηση του ντιζέλ. Περισσότερες από 500.000 είναι οι αιτήσεις στην πλατφόρμα Power Pass μέχρι σήμερα. Η επιδότηση αφορά σε λογαριασμούς ρεύματος πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδας, όπου εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 1 Δεκέμβρη του 2021 έως και 31 Μαΐου του 2022. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60% της αύξησης της τιμής ρεύματος της πρώτης κατοικίας και ανάλογα με το ύψος των λογαριασμών μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο ποσό των 600 ευρώ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών. Θα ξεκινήσει από 30%, θα φτάσει το 50% του κόστου συσκευών, ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού, όπως εξήγησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα κυμαίνεται από 135 ευρώ έως τα 710 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου ξεκινούν οι πληρωμές των κυρίων και των επικουρικών συντάξεων για το μήνα Ιούλιο, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 2 ημερών. Με εγγύσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθεί δυνατότητα δανείων 2,5 δις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως κεφάλαια κίνησης είτε ως επενδύσεις. Το σχετικό εγκυοδοτικό πρόγραμμα ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 που οργάνωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στη Θεσσαλονίκη. Σημαντική μείωση της τάξης του 7,2% οι 71.878 άτομα παρουσίασε η εγγεγραμμένη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης ΕΔΥΠΕ για την ενεργεία.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων αναφέρει ότι περιορίστηκε σε 926.444 άτομα, μειωμένα κατά 71.878, ποσοστό μείον 7,2% σε σχέση με τους 998.322 του Απριλίου και κατά 86.719. Από σήμερα στα Λύκεια η κωδική συμπλήρωση του μηχανογραφικού, καθώς ξεκινάει η μάχη επιλογής σχολών από τους υποψηφίους. Εγγρίφωση συμπλήρωση του μηχανογραφικού, καθώς με το νέο σύστημα κάθε υποψήφιος δεν θα έχει ένα σύνολο μονάδων για όλα τα τμήματα του επιστημονικού του πεδίου, αλλά διαφορετικές μονάδες για κάθε τμήμα του πεδίου του, για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, το οποίο ορίζει τους συντελεστές του. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει πως οι υποψήφοι γενικών και επαγγελματικών ηλικίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αντίστοιχα, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για τα ΑΕΗ και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για τα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ότι θα μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους από σήμερα μέχρι και την 5η 30 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και τους βουλευτές έχει αποσταλεί πρόταση παρέμβαση της ΠΕΔ για τους δασικούς χάρτες και την ολοκλήρωση του δασολογίου. Αφορούν σε προτάσεις ισχυρά τεκμηριωμένες, όπως αναφέρεται, οι οποίες δίνουν νόμιμη διέξοδο στα αδιέξοδα τα οποία έχουν ανακύψει. Δεν γίνονται σήμερα ποινικά δικαστήρια. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο δικηγορικό κόσμο και της Κρήτης η νέα επιχειρούμενη ευνηδίως τροποποίηση της κυβέρνησης στο περιβόητο άρθρο 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εντός της ημέρας εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή και η τροπολογία του εν λόγω άρθρου, η οποία σχετίζεται με το αίτημα αναβολής ποινικής δίκης από την πλευρά των δικηγόρων. Σύσσωμος ο δικηγορικός κλάδος της χώρας αντιδρά στην εν λόγω τροποποίηση, καθώς γίνεται λόγος για περιορισμό του δικαιώματος της αναβολής, αλλά και για προσπάθειες στοχοποίησης των δικηγόρων για τις καθυστερήσεις στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Σε επίπεδο Κρήτης αποφασίστηκε η αποχή των μελών και των 4 δικηγορικών συλλόγων του νησιού από τις ποινικές δίκες για σήμερα Τρίτη 21 Ιουνίου. Διαλλακτικότερη φαίνεται να είναι η στάση της Εκκλησίας της Κρήτης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά στο ζήτημα του αποτεφρωτηρίου στο Δήμο Ηρακλείου, καθώς υποστηρίζει πως η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο συγκεκριμένο θέμα, με την ίδια ωστόσο να ευθυγραμμίζεται με την παράδοση της Ορθοδοξίας. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου αποφάσισε να ανοίξει εκ νέου το συγκεκριμένο ζήτημα με τη δημιουργία αποτεφρωτηρίου να εισέρχεται στην τελική ευθεία, αφού ο Δήμος βάζει μπρος μια νέα απόπειρα δρομολόγησης του έργου ανέγερσης του αποτεφρωτηρίου στην έκταση των 45 στρεμμάτων νοτιοανατολικά της Νέας Ελικαρνασσού. Το πράσινο φως του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο ουσιαστικά ανανεώνει πέραν της νέας προσπάθειας για τις μελέτες και τη συνολική πολιτική έγκριση για το εγχείρημα, ήρθε με ευρεία μεν πλειοψηφία αλλά συνοδεία επιφυλάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, που επικεντρώθηκαν πολύ περισσότερο στο ζήτημα του κόστους της βιωσιμότητας μιας τέτοιας υποδομής, όπως είναι το κέντρο καύσης νεκρών, και στο κατά πόσον αποτελεί προτεραιότητα ένα τέτοιο έργο. Εγγενιάστηκε ο αστικός σταθμός παρακολούθησης της αέριας ρύπανσης που έχει εγκατασταθεί στο στάδιο Χανίων. Αποτελεί μέρος του δικτύου σταθμών για την παρακολούθηση της αέριας ρύπανσης του νησιού. Ο εξοπλισμός αφορά σε 3 νέους σταθμούς: Ηράκλειο, Χανιά, Πανεπιστημιούπολη, Βουτών, και επιπλέον όργανα μετρήσεων για 2 υφιστάμενους σταθμούς, Πολυτεχνείο Κρήτης και Φινοκαλιά, που θα καλύπτουν τις ανάγκες της περιφέρειας βάσει του περιφερειακού σχεδιασμού εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στο 1,2 δις αναμένεται να φτάσουν το 2022 οι απορροφήσεις από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, δήλωσε από τα Χανιά ο αρμόδιος υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης Γιώργος Στήλιος. Στο περιθώριο της συνεδρίασης της 11ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Μικής Θεοδωράκης, ο υφυπουργός παρουσίασε τα στοιχεία ένταξης νέων αγροτών της Κρήτης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ενώ έκανε εκτενή αναφορά στην απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης που πλέον θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Με τις απορροφήσεις κονδυλίων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης σε επίπεδο χώρας του 2021 θα φτάνουν τα 750 εκατομμύρια ευρώ. Η στόχευση του 1,2 δις για τη φετινή χρονιά είναι ενθαρρυντική για τον αγροτικό κόσμο, ως λένε. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσαν σήμερα το πρωί 2 κουρασγερόπλοια με 2.992 επιβάτες και τα 2 πλοία αναμένεται να αποπλέψουν το απόγευμα.
Τιμώντας τη μνήμη του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ο Δήμος Μαλευζίου θα δώσει το όνομά του στο Δημοτικό Θέατρο Γαζίου στο πλαίσιο μουσικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί απόψε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής. Η εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ. Την ανάγκη στήριξης της παιδοψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό, όπως και των δομών ψυχικής υγείας γενικότερα, σημειώνει ο Διευθυντής ΕΣΥ και μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, Βασίλης Κούδας. Μιλά για την ανάγκη η παιδοψυχιατρική να στελεχωθεί με μόνιμο και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, επαρκές ρυθμό και ικανό να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες παιδοψυχιατρικές ανάγκες, αλλά και στις ειδικές ανάγκες παιδιών με νοσηρότητα και με συνοσηρότητα, και προσθέτει ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, όπως παιδοψυχίατροι, νοσηλευτές, παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. Σημειώνει ότι πρέπει να λυθεί άμεσα το χωροταξικό πρόβλημα της κλινικής με την επιστροφή των χώρων της παιδοψυχιατρικής, ώστε τα παιδιά να νοσηλεύονται με ασφαλεία. Στα ζητούμενα και αυτά της δημιουργίας ξενών αβραχίας νοσηλείας για εφήβους, όταν η συγκεκριμένη κλινική παρέχει τις υπηρεσίες της σε παιδιά από όλο το Νότιο Αιγαίο. Με 24ωρη απεργία υπενθυμίζεται στην περιφέρεια και στάση εργασίας από τις 8 έως τις 3 στην Αττική ότι συνεχίζει ο κλάδος των υγειονομικών αύριο τις κινητοποιήσεις του. Συγκέντρωση στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στις 3.000 ανέρχονται οι τροχονομικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν στους δρόμους της Κρήτης το διάστημα 10 με 18 Ιουνίου. Η Κρήτη φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας, πίσω μόνο από την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Στην πλειονότητά τους οι παραβάσεις αφορούσαν σε παράνομη στάθμευση και υπερβολική ταχύτητα. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των τροχαίων. Χωρίς ουσιαστικά μέτρα να κυκλώνουμε τις στρεβλώσεις που ήδη υπάρχουν, λένε στον 984 οι Αλέξανδρος Μημαράκης και Γιώργος Λουγιάδης. Ο Υπουργός διαμηνεί υποσημείωση των τροχαίων αποτελεί εθνικό στόχο, αλλά η μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφαλείας της Βουλής έχει να συνεδριάσει 1,5 χρόνο, λέει ο βουλευτής του Μέρα 25 Γιώργος Λουγιάδης. Επιφυλακτικός για την επιτυχία των νέων μέτρων που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, ο πρώην πρόεδρος των εκπαιδευτών Αλεξάνδρος Μημαράκης, καθώς οι στρεβλώσεις απαιτούν ουσιαστικές αλλαγές στο ζωτικό αυτό τομέα, αντί ημίμετρων που ανακυκλώνονται απλά σε τακτά χρονικά διαστήματα. Διοργατικά ατυχήματα χθες στην Κρήτη. 58χρονος εργάτης τραυματίστηκε την ώρα που εκτελούσε οικοδομικές εργασίες στη βόνη του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, στην περιοχή Πετρές Ρεθύμνου. 69χρονος που εκτελούσε εργασίες σε υποκατασκευή ξενοδοχείου έπεσε από ύψος 3 μέτρων. 51χρονος με ψυχικά προβλήματα φέρεται ότι βρίσκεται πίσω από τον μπαράζ εμπρισμών σε κάδους απορριμμάτων στο Ηράκλειο. Με εντολή εισαγγελέα οδηγήθηκε σε ακούσια νοσηλεία. Επιχείρηση διάσωση στη Σιτία για 67χρονο σπηλαιολόγο, ο οποίος εγκλωβίστηκε μέσα σε σπήλαιο στην περιοχή του Χώνου μετά τον τραυματισμό του στο πόδι την Κυριακή. Δύο λοδαπίφερονται να έκλεψαν ομοεθνή του στην Ιερά Πέτρα, όπως κατήγγειλε το θύμα. Με τη χρήση βίας του πήραν 425 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο. Δυσαρέσκει η επικρατή στους κόλπους του ΝΑΤΟ για τη στάση που τηρεί η Τουρκία στο ζήτημα της διεύρυνσης της συμμαχίας αλλά και τις σχέσεις της με την Ελλάδα. Την εκτίμηση ότι η Τουρκία βρίσκεται πιο μακριά από την Ευρώπη σε σύγκριση με πριν από ένα τέταρτο του αιώνα κάνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με τον Καναδά και με άλλους συμμάχους τους για να περιορίσουν περαιτέρω τα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας, χωρίς να προκληθούν επιπτώσεις σε χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα, δηλώνει η Αμερικανίδα Υπουργός Οικονομικών. Η Πρωθυπουργός της Γαλλίας υπέβαλε την παραίτησή της στον Πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος δεν την έκανε δεκτή, ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να παραμείνει επί του έργου της προσεχής ημέρες, όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων. Τέλος, το Ιράν κλιμακώνει περαιτέρω τον εμπλουτισμό ουρανίου, καθώς ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει προηγμένους φυγοκεντρητές στις υπόγειες εγκαταστάσεις της περιοχής Φορντό, σύμφωνα με το Reuters. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
Η Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ όρισε τους μικρούς τελικούς του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων. 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ο μικρός τελικός του Πρωταθλήματος κατώ των 17, ανάμεσα στη Μικτή ΕΠΣ Ηρακλείου και τη Μικτή ΕΒΙΕ στο Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας Παντελής Νικολαίδης. Ο μικρός τελικός κατώ των 15, ανάμεσα σε ΕΒΙΕ Χανιά, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουνίου στο ίδιο γήπεδο. Στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθούν, όπως όλα δείχνουν, οι δύο αγώνες του Άρη με την Γκόμελ στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. 9.84. Ο καιρός. Εθρίως ο καιρός σήμερα, ανέμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.